Στο θέμα του Βεζινάδικου λυπούμε, διότι η αντιπολίτευση δεν σκέπτεται τα συμφέροντα του Δήμου, αλλά κάνει μία πολιτική. Ξεκινήσαμε μία ενημέρωση στους πολιτικούς, στους αρχηγούς των συνδυασμών. Δεν γύρεψαν αυτό το οποίο γύρεψαν προχτές, δηλαδή να ετοιμάσουμε μία μελέτη τεχνοοικονομική. Αυτό εμφανίστηκε χτες το βράδυ που έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο. Από ό,τι είχα πει εγώ στον κάθε αρχηγό του συνδυασμού ήταν ότι σε μια συζήτηση που είχα κάνει με το επιστημονικό προσωπικό της υπηρεσίας μου είπαν μόνο από τα καύσιμα των σχολείων όφελος θα έχει γύρω 40.000 ευρώ ο Δήμος. Το ενίκιο το οποίο μας έχει προσφέρει κάποιος ιδιώτης και θα βγει σε δημοπρασία μπορεί να φτηνώσει κι άλλο. Είναι πολύ χαμηλό. Είναι συμφέρον, τους τα εξήγησα, αλλά εκείνοι παίζουν ένα παιχνίδι πολιτικό το οποίο 16 χρόνια ασχολούμαι πάνω στο Δήμο. Αυτό είναι πρωτοφανές. Να πηγαίνουν κόντρα στα συμφέροντα του Δήμου. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρεια πώς γινόταν. Η απόφαση ήταν αρνητική. Και από εκεί πέρα τα κάνει. 12 με 14. Τίποτα. Τις συνέπειες θα την υποστούν οι δημότες οι οποίοι αυτή τη στιγμή ό,τι αντιμετώπισα δηλαδή προ 3 μήνες να μην μπορούμε να κινήσουμε τα απορριμματοφόρα, εγώ πιστεύω ότι θα το έχουμε και στη νέα σεζόν. Είναι χαρτοκρατία, είναι κομματάκι-κομματάκι βγαίνει η δαπάνη για να πληρωθούν. Θα επαναφέρετε το θέμα, θα το ξαναδείτε, τι θα... Δεν το επαναφέρω εγώ το θέμα. Πρέπει να ντρέπονται η αντιπολίτευση με αυτά τα οποία γερεύουν. Τους είπα μέσα σε μια εβδομάδα να σας φέρω και τεχνοοικονομική μελέτη. Ελάτε στο γραφείο να γερέψετε οποιαδήποτε. Δεν μπορεί να καθυστεράει τώρα και να παίζουν 2 μήνες από συμβούλιο σε συμβούλιο να πηγαίνει το θέμα.